είναι και μια ευκαιρία και ως τέτοια την αξιοποιούν οι δυνάμεις της ΔΑΣ για να γίνει συζήτηση στα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων που τα αντιμετωπίζουν και στη σχολική καθαριότητα, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε όλο τον κλάδο. Τι χρειάζονται σήμερα οι εργαζόμενοι για να απαντήσουμε στο ζήτημα που βάζουν σε όλους τους χώρους δουλειάς. Του κάτι πρέπει να γίνει ή δεν πάει άλλο με αυτό που ζούμε, πραγματικά με μεγάλη αγωνία. Σε αυτό το κάτι πρέπει να γίνει, απαντήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ως οργανωτές της πάλης των εργαζομένων, όπως παραδείγματος χάρη με τις διήμερες κινητοποιήσεις 27 και 28 Μάρτη σε Δήμους Αττικής με παρεμβάσεις στις Δημοτικές Αρχές για τα ζητήματα που καίνε τους εργαζόμενους, τη μονιμοποίησή τους, τις μετατροπές των συμβάσεών τους από μερικής απασχόλησης, ακούστε, ακούστε, τρίωροι για 2.500 τετραγωνικά. Αυτή είναι. Και για όλα τα ζητήματα που είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας, την εντατικοποίηση της δουλειάς μας και άλλα. Με στάση εργασίας την επόμενη μέρα, στις 28 Μάρτη, και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κάνοντας ξεκάθαρο πως στη σχολική καθαριότητα δεν θα ανεχθούμε άλλο την υποβάθμιση της δουλειάς μας, που βάζει σε κίνδυνο όλη τη σχολική κοινότητα. Με τη συμμετοχή και των εργαζομένων, ακόμα και στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, απέτησαν ότι είναι χρόνια στη δουλειά και απέτησαν τη μονιμοποίησή τους και όχι τη συνέχιση της ομιλίας τους. Πώς αλλιώς θα σπάσει ο φόβος των εργαζομένων και στη σχολική καθαριότητα που έχουν μονοπλοκ απέναντί τους στις κυβερνήσεις διαχρονικά και την πλειοψηφία των δημοτικών αρχών που συντήρησαν και διώκωσαν τα προβλήματα των εργαζομένων στα σχολεία χιλιάδων εργαζομένων όλης της χώρας. Μήπως πίσω από κρυφές συναντήσεις και κλειστές πόρτες υπουργείων, μακριά από τους εργαζόμενους όπως έκανε πρόσφατα η πλειοψηφία της ΟΗΕ και από πάνω μίλησε για θετικό κλίμα χωρίς να ανακοινώνει το παραμικρό θετικό για τους εργαζόμενους ή βοηθώντας τους συναδέλφους και αποκαλύπτοντάς τους τις πραγματικές αιτίες στον αντιλαϊκό σχεδιασμό όλων των κυβερνήσεων που δεν είναι άλλος από την πολιτική επιλογή του κόστους ωφέλους. Κόστος το δικαίωμα, βλέπετε, στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, όφελος η ομοιρία, η ανασφάλεια, ο φόβος να διστάζουν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν τα αυτονόητα από ένα κράτος που συνεχώς επιβάλλει την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των υπηρεσιών που έχει σαν αποτέλεσμα να υποβιβάσουν καθημερινά τη σχολική καθαριότητα αδιαφόρτως ακόμα και για την υγεία των παιδιών και όλης της σχολικής κοινότητας. Έτσι έσπασε ο φόβος και στο Πολυτεχνείο, στο Ζωγράφο, που με την αλλαγή του εργολάβου, που δεν είναι επιλογή των εργαζόμενων να βάζουν τους δουλέπορους και μέσα στα ιδρύματα, που ήθελε μηνιάτικες συμβάσεις, τώρα σε λίγο θα κάνουμε και ημερήσεις. Οι εργαζόμενοι σαν μια γροθιά μαζί με το Συνδικάτο Καθαριστριών Αττικής διεκδίκησαν την αορίστου χρονοσύμβασή τους και να μην γίνει καμιά απόλυση και το πέτυχαν. Πώς αν όχι οργανωμένα θα διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι εργολαβικοί σε όλα τα ιδρύματα, δηλαδή εκεί που μορφώνουν τα παιδιά μας και στα πλαίσια του να ξεμπερδεύουν με τα δημόσια πανεπιστήμια, ότι εμείς λέμε ότι αυτοί βάζουν ότι όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται, όπως η μόρφωση έτσι και η εργασία μας. Πώς αν όχι οργανωμένα εμείς θα απαντήσουμε για την απληρωσιά από τον εργολάβο στο ΕΚΠΑ, τα ηλιπή μέτρα ατομικής προστασίας, την έλλειψη υλικών, το κλέψιμο επιδομάτων και αδειών. Και γι' αυτό προχωράμε αύριο 7 με 11 σε στάση εργασίας και με κινητοποίηση και στην Βρετανία. Αφού βέβαια είχε προηγηθεί την Παρασκευή με τους συναδέλφους σχέδιο για το πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, παρέβασε το Βρίκανη την Παρασκευή με μια πρώτη προσπάθεια της εργοδοσίας να κάμψει τις αντιδράσεις που μάλλον τους γέμισε παραπάνω οργή, βάζοντάς τους ένα μικρό ποσό γιατί νόμιζε ότι θα κάμψει έτσι τον αγώνα τους. Τους εξόργησε περισσότερο,
μάλιστα στο mail που έστειλε στο συνδικάτο μας, ότι προσλαμβάνει ανειδίκευτο προσωπικό, χωρίς δικαιώματα, χωρίς επιδόματα, ούτε τριετίες, λόγω χαμηλής προσφοράς στο διαγωνισμό με το Ίδρυμα. Δηλαδή, εκεί που σπουδάζουν οι αυριανοί γιατροί, στην ιατρική σχολή, είναι κόστος να τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, αφού ο εργολάβος δεν τους παρέχει γάντια, σακούλες απορριμμάτων και αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να μετακίσουν τα σκουπίδια. Αντίστοιχα στην αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου, εκεί που σπουδάζουν οι αυριανοί χτίστες αυτού του τόπου, τα κτίρια μπάζουν νερά και οι καθαρίστες τρέχουν με κουβάδες και σφουγγαρίστρες. Πώς αν όχι οργανωμένα θα διεκδικήσουν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, να φύγουν οι δουλέμποροι εργολάβοι, που και όταν έφυγαν, που ξαναήρθαν, οι εργαζόμενοι ήταν σε ομοιρία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στα πλαίσια φυσικά της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών, καθαριότητας φυλαξίδησης και των όρων της δημόσιας υγείας στη λογική όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω από δικαιώματα μέχρι ασθενής επιπληρωμή. Χρειάζεται και καλούμε τα σωματεία καθαριότητας σε όλη τη χώρα να πυκνώσουν τις διεκδικήσεις τους απέναντι σε αυτούς που έχουν την ευθύνη, γιατί η σιωπή είναι συνενοχή και φυλή ζωής σε ένα σύστημα που έχει φάει τα ψωμιά του και μόνο βάσανα μπορεί να μας προσθέσει. Εμείς σε όλη αυτή την οργάνωση και διεκδίκηση στην πάλη των εργαζομένων βάζουμε και θα συνεχίζουμε να βάζουμε πλάτη, απαιτώντας από κυβέρνηση, δήμους, εργοδοσία τα δικαιώματά μας για να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια και όχι να επιβιώνουμε. Πατάμε τον μπουτόν του κινδύνου, όπως αυτό που έδωσαν στις κακοποιημένες γυναίκες, μόνο που το έδωσαν οι βασανιστές μας, του κόπου μας και της ζωής μας. Και κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας με όλες τις μορφές, με όλους τους εργαζόμενους μπροστά στην πανελλαδική απεργία στις 17 Απρίλη και την 1η Μάη, με αιτήματα που θα λύνει τα προβλήματα των εργαζομένων και όχι να τα μεγαλώνει, όπως τα ψηλά ποδάρια των ξυλοπόδαρων αυτής της αστείας και γραφικής πλειοψηφίας και σε. Ευχαριστώ.